ολόκληρο το βιβλιαράκι του Pierre Clastres για την εθνοκτονία από τις εκδόσεις Ελευθερία και Κουλτούρα. Γενική Επιμέλεια Έκδοσης Παναγιώτης Καλαμαράς, συνεργάτες Άννα Τσουλού Φυλάγιου και Ηλίας Διάμεσης. Λίγα χρόνια πριν δεν υπήρχε όρος εθνοκτονία. Επωφελούμενοι των εφήμερων απαιτήσεων της μόδας και πιο συγκεκριμένα από την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στο αίτημα ικανοποίησης μιας συγκεκριμένης ανάγκης ετυμολογικής ακρίβειας, η χρήση του όρου γρήγορα ξεπέρασε το αρχικό πλαίσιο καταγωγής του, δηλαδή την εθνολογία, για να εισέλθει κατά κάποιο τρόπο στη δημόσια σφαίρα. Όμως η επεκτηνόμενη διασπορά της λέξης εξασφάλισε τη συνοχή και την αυστηρότητα της ιδέας που κλήθηκε να εκφράσει. Δεν είναι ξεκάθαρο το κατά πόσο η έννοια της λέξης ωφελήθηκε από αυτή την επέκταση και πώς τελικά ξέρουμε τι ακριβώς εννοούμε όταν μιλάμε για εθνοκτονία. Στο μυαλό των επινοητών της, η λέξη προοριζόταν σαφώς να ερμηνεύσει μια πραγματικότητα που δεν μπορούσε να εκφράσει κανένας άλλος όρος. Αν παρουσιάστηκε ανάγκη να υπάρξει μια νέα λέξη, αυτό συνέβη είτε επειδή υπήρχε κάτι νέο γύρω από το οποίο έπρεπε να σκεφτούμε, είτε κάτι παλιό γύρω από το οποίο δεν είχαμε σκεφτεί ακόμη. Με άλλα λόγια, αισθανόμασταν αναντίστοιχη ή ακατάλληλη τη χρήση της πολύ ευρύτερα χρησιμοποιούμενης λέξης γενοκτονία, προκειμένου να ικανοποιήσουμε αυτό το νέο αίτημα. Δεν μπορούμε συνεπώς να ξεκινήσουμε να σκεφτόμαστε σοβαρά γύρω από την ιδέα της εθνοκτονίας, χωρίς προηγουμένως να προσπαθήσουμε να καθορίσουμε τι είναι αυτό που διακρίνει το προαναφερθέν φαινόμενο από την πραγματικότητα που αντιπροσωπεύει η γενοκτονία. Δημιουργημένη το 1946 στις δίκες της Νιρεμβέργης, η νομική έννοια της γενοκτονίας αφορά την αναγνώριση ενός μέχρι τότε άγνωστου τύπου εγκληματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, έχει να κάνει με την πρώτη εκδήλωση ιδεόντως καταγεγραμμένης νομικά αυτής της εγκληματικότητας, τη συστηματική εξόντωση των Ευρωπαίων Εβραίων από τους Γερμανούς Ναζί. Ο νομικός ορισμός του εγκλήματος της γενοκτονίας βασίζεται συνεπώς στο ρατσισμό. Είναι η λογική και τελικά η αναγκαστική κατάληξή του. Ένας ρατσισμός που αναπτύσσεται ελεύθερα, όπως συνέβη στην περίπτωση της ναζιστικής Γερμανίας, το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να οδηγήσει στη γενοκτονία. Η επόμενη αποικιακή πόλεμη σε ολόκληρο τον Τρίτο Κόσμο μετά το 1945 επίσης οδήγησαν σε συγκεκριμένες κατηγορίες για τη διάπραξη γενοκτονιών από την πλευρά των αποικιακών δυνάμεων. Αλλά το παιχνίδι των διεθνών σχέσεων και η σχετική αδιαφορία της κοινής γνώμης εμπόδισαν τη δημιουργία μιας συνένεσης ανάλογης με αυτή που υπήρξε στην Νιρεμβέργη. Οι περιπτώσεις ποτέ δεν εξισώθηκαν. Αν η αντισημιτική γενοκτονία των Ναζί ήταν η πρώτη γενοκτονία που δικάστηκε στο όνομα του νόμου, δεν ήταν από την άλλη πλευρά η πρώτη που διαπράχτηκε. Η ιστορία της δυτικής επέκτασης κατά τον 19ο αιώνα, η ιστορία της εγκαθίδρυσης των αποικιακών αυτοκρατοριών από τις μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις σημαδεύτηκε από τη μεθοδική σφαγή των ιθαγενικών πληθυσμών. Παρ' όλα αυτά, λόγω της υπηρετικής της επέκτασης και του εύρους της δημογραφικής πτώσης που προκάλεσε, είναι η γενοκτονία των ιθαγενών Αμερικάνων που τράβηξε τη μεγαλύτερη προσοχή. Από το 1492, μια μηχανή καταστροφής των Ινδιάνων μπήκε σε κίνηση. Αυτή η μηχανή συνέχισε να λειτουργεί εις βάρος των τελευταίων άγριων εντός εισαγωγικών φυλών που επιβίωσαν στις περιοχές του μεγάλου δάσους του Αμαζονίου. Όλα αυτά τα χρόνια καταγγέλλονται σφαγές των Ινδιάνων στη Βραζιλία, στην Κολομβία και την Παραγουάη, πάντοτε εις μάτιν. Είναι κυρίως από την αμερικανική τους εμπειρία που οι εθνολόγοι και κυρίως ο Ρομπέρ Ζολίν οδηγήθηκαν στη διατύπωση της έννοιας της εθνοκτονίας. Αυτή η έννοια χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε σχέση με τους Ινδιάνους της Νότιας Αμερικής. Είχαμε συνεπώς στα χέρια μας ένα ευνοϊκό, μπορούμε να πούμε, πεδίο για τη διερεύνηση της διαφοράς μεταξύ γενοκτονίας και εθνοκτονίας. Από τη στιγμή που οι τελευταίοι ιθαγενικοί πληθυσμοί της Ηπείρου υπήρξαν θύματα και των δύο αυτών τύπων εγκληματικότητας. Αν ο όρος γενοκτονία αναφέρεται στην ιδέα της φυλής και στην πρόθεση εξολόθρευσης μιας φυλωτικής μειονότητας, η εθνοκτονία σηματοδοτεί όχι τη φυσική καταστροφή των ανθρώπων, οπότε σε αυτή την περίπτωση παραμένουμε σε μια γενοκτονική συνθήκη, αλλά την καταστροφή της κουλτούρας τους. Η εθνοκτονία είναι συνεπώς η συστηματική καταστροφή των τρόπων ζωής και σκέψης ανθρώπων διαφορετικών από εκείνους που ηγούνται αυτής της διαδικασίας καταστροφής. Συμπερασματικά, η γενοκτονία δολοφονεί ανθρώπους σωματικά, ενώ η εθνοκτονία τους σκοτώνει πνευματικά. Σε κάθε περίπτωση, υπάρχει το ζήτημα του θανάτου, αλλά πρόκειται για έναν διαφορετικό θάνατο. Η φυσική και άμεση εξολόθρευση δεν είναι το ίδιο με την καταπίεση μιας κουλτούρας, τα αποτελέσματα της οποίας εξαρτώνται από την ικανότητα αντίστασης της καταπιεζόμενης μειονότητας. Το ζήτημα εδώ δεν είναι να διαλέξουμε το λιγότερο κακό. Η απάντηση είναι αρκούντως προφανής. Η λιγότερη βαρβαρότητα είναι προτιμότερη από τη μεγαλύτερη. Αυτού λεχθέντος είναι η πραγματική σημασία της εθνοκτονίας αυτό για το οποίο θα συζητήσουμε εδώ. Το κοινό μεταξύ εθνοκτονίας και γενοκτονίας είναι η ταυτοτική θεώρηση του άλλου. Ο άλλος είναι σαφέστατα διαφορετικός, όμως πιο συγκεκριμένα είναι διαφορετικός με έναν λάθος τρόπο. Σε αυτό που διαχωρίζονται δύο αντιλήψεις είναι στη συμπεριφορά που αξίζει στον διαφορετικό. Το γενοκτονικό μυαλό, αν μπορούμε να το αποκαλέσουμε έτσι, αρνείται απλά και καθαρά τη διαφορά. Οι άλλοι εξοντώνονται γιατί αντιπροσωπεύουν το απόλυτο κακό.
Η εθνοκτονία, από την άλλη πλευρά, δέχεται την ύπαρξη μιας σχετικότητας στο κακό που αντιπροσωπεύει ο διαφορετικός. Οι άλλοι, ναι, μεν είναι κακοί, αλλά μπορούμε να τους βελτιώσουμε μεταμορφώνοντάς τους, προκειμένου να ταυτιστούν κατά προτίμηση με το μοντέλο το οποίο τους προτείνουμε και τους επιβάλλουμε. Η εθνοκτονική άρνηση του άλλου οδηγεί στην αυτοπραγμάτωσή του. Μπορεί κανείς να εκλάβει τη γενοκτονία και την εθνοκτονία σαν δύο διαστρεβλωμένες μορφές απεσιοδοξίας και αισιοδοξίας. Στη Νότια Αμερική, οι δολοφόνοι των Ινδιάνων όθησαν τη θεώρηση του άλλου σαν κάτι το διαφορετικό στα όρια της. Ο άγριος Ινδιάνος δεν είναι άνθρωπος, αλλά απλώς ζώο. Η δολοφονία ενός Ινδιάνου δεν είναι εγκληματική πράξη. Σε αυτή την αντίληψη, μέχρι που απουσιάζει εντελώς ο ρατσισμός, αφού η πρακτική εφαρμογή του θα απαιτούσε την αναγνώριση μιας ελάχιστης ανθρωπιάς των άλλων. Μονότονη επανάληψη μιας παλιάς αντίληψης. Συζητώντας για την εθνοκτονία, προτού αποκληθεί έτσι, ο Κλοντ Λεβί-Στρος μας υπενθυμίζει στο Φιλί και Ιστορία ότι ενώ οι Ινδιάνοι αναρωτιόντουσαν κατά πόσο οι νεοαφιχθέντες Ισπανοί ήταν θεοί ή άνθρωποι, οι Λευκοί αναρωτιόντουσαν κατά πόσο οι Ιθαγενείς ήταν άνθρωποι ή ζώα. Ποιοι παραπέρα ήταν αυτοί που διέπραξαν την εθνοκτονία? Ποιος επιτέθηκε στις ψυχές των ανθρώπων? Πρώτη στη σειρά είναι οι Ιεραπόστολοι στη Νότια Αμερική αλλά και σε άλλα μέρη. Οι μαχητικοί προπαγανδιστές της χριστιανικής πίστης προσπάθησαν να αντικαταστήσουν τις βάρβαρες πεποιθήσεις των παγανιστών με τη θρησκεία του δυτικού κόσμου. Στη διαδικασία του προσελητισμού υπάρχουν δύο βεβαιότητες. Πρώτον, ότι η διαφορά, ο παγανισμός, είναι απαράδεκτη και οφείλουμε να την αρνηθούμε. Δεύτερον, ότι το κακό αυτής της λαθεμένης διαφοράς μπορεί να καταπολεμηθεί και στην πραγματικότητα να εξαλειφθεί. Έτσι, η εθνοκτονική στάση είναι μάλλον αισιόδοξη. Ο άλλος, που αρχικά τον θεωρούμε κακό, επιδέχεται διόρθωσης. Αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν σε αυτόν τα μέσα με τα οποία μπορεί να ανυψωθεί μέσω της ταύτισής του στην τελειότητα που αντιπροσωπεύει ο χριστιανισμός. Για να συντριβεί η δύναμη της πίστης του παγανιστή, πρέπει να καταστραφεί η ίδια η ουσία της κοινωνίας του. Το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα είναι να οδηγηθούν οι ιθαγενικοί λαοί μέσω της πραγματικής πίστης από την αγριότητα στον πολιτισμό. Η εθνοκτονία γίνεται για το καλό του άγριου. Ο κοσμικός λόγος λέει το ίδιο πράγμα μέσω, για παράδειγμα, της επίσημης άποψης της βραζιλιανικής κυβέρνησης σχετικά με την πολιτική που πρέπει να ακολουθηθεί απέναντι στους ιθαγενείς. Οι Ινδιάνοι μας, δηλώνουν οι κυβερνώντες, είναι ανθρώπινα όντα όπως οποιοδήποτε άλλος. Όμως η άγρια ζωή στα δάση τους οδηγεί στη φτώχεια και την εξαθλίωση. Είναι καθήκον μας να τους βοηθήσουμε να χειραφετηθούν από τη δουλεία. Έχουν το δικαίωμα να αποκτήσουν την αξιοπρέπεια των Βραζιλιάνων πολιτών, έτσι ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην ανάπτυξη της εθνικής κοινωνίας και να απολαμβάνουν τα ωφέλη της. Η πνευματικότητα της εθνοκτονίας είναι η ηθική του ανθρωπισμού. Ο ορίζοντας τον οποίο διαμορφώνεται η εθνοκτονική σκέψη και πρακτική καθορίζεται σύμφωνα με δύο αξιώματα. Το πρώτο αξίωμα δέχεται την ύπαρξη μιας ιεραρχίας ανάμεσα στις κουλτούρες. Υπάρχουν κατώτερες και ανώτερες κουλτούρες. Το δεύτερο αξίωμα υποστηρίζει την απόλυτη περιοχή της δυτικής κουλτούρας. Συνεπώς, η μόνη σχέση που μπορεί να έχει αυτή με τις άλλες κουλτούρες και κυρίως με τους πρωτόγονες είναι της άρνησής τους. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε με μια θετική άρνηση, αφού θέλει αφενός να καταπιέσει την κατώτερη κουλτούρα και αφετέρου να την εξυψώσει στο επίπεδο της ανώτερης κουλτούρας. Η Ινδιανικότητα των Ινδιάνων καταπιέζεται προκειμένου αυτοί να γίνουν Βραζιλιάνοι πολίτες. Συνεπώς, από την πλευρά των συντελεστών της εθνοκτονίας, αυτή δεν σημαίνει την πραγματοποίηση μιας καταστροφής. Πρόκειται αντιθέτως για ένα αναγκαίο καθήκον, το οποίο συνεπάγει το ανθρωπισμός που είναι γεγραμμένο στην καρδιά της δυτικής κουλτούρας. Επικαλούμαστε αυτή την άποψη προκειμένου να δούμε αν υπάρχουν κάποιες διαφορές, εφόσον χρησιμοποιούμε ως μέτρο σύγκριση τον πολιτιστικό εθνοκεντρισμό κάποιου. Η Δύση μπορεί να είναι εθνοκτονική επειδή είναι εθνοκεντρική, επειδή πιστεύει ότι αυτή είναι ο πολιτισμός. Παρ' όλα αυτά, προκύπτει το εξής ερώτημα. Κατέχει η κουλτούρα μας το μονοπόλιο του εθνοκεντρισμού? Η εθνολογική εμπειρία μας δίνει μια απάντηση. Αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο οι πρωτόγονες κοινωνίες ονομάζουν τον εαυτό τους, βλέπουμε ότι στην πραγματικότητα δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος αυτοκαθορισμός, αφού αυτές οι κοινωνίες κατ' επανάληψη σχεδόν πάντοτε χρησιμοποιούν ένα και μοναδικό επίθετο, ανθρώπινες. Σκιαγραφώντας αυτό το πολιτιστικό στοιχείο μέσω πολλαπλών παραδειγμάτων, μπορούμε να πούμε ότι οι Ινδιάνοι Γκουαρανοί αυτοαποκαλούνται Άβα, που σημαίνει άνθρωποι. Ότι οι Γκουαϊάκοι λένε πως είναι Άκε, πρόσωπα. Ότι οι Ουαϊκά της Βενεζουέλας ονομάζονται Γιονομάμι, δηλαδή άνθρωποι. Και ότι οι Εσκιμόοι λένε πως είναι Ινουίτ, επίσης άνθρωποι. Μπορούμε να διευρύνουμε ατελείωτα αυτή τη λίστα των ονομάτων, φτιάχνοντας ένα λεξικό όπου όλες οι λέξεις έχουν το ίδιο νόημα, άνθρωποι. Αντιστρόφως, κάθε τέτοια κοινωνία περιγράφει συστηματικά τους γείτονές της με υποτιμητικά, απαξιωτικά, προσβλητικά ονόματα. Συνεπώς, όλες οι κουλτούρες δημιουργούν ένα διαχωρισμό ανάμεσα στις ίδιες, σαν μια κατεξοχήν αναπαράσταση του ανθρώπου και τις άλλες, οι οποίες ναι μεν μετέχουν της ανθρωπότητας, αλλά σε ένα κατώτερο επίπεδο. Ο λόγος που χρησιμοποιούν οι πρωτόγονες κοινωνίες για τον εαυτό τους, ένας λόγος που συμπυκνώνεται στο όνομα που δίνουν στον εαυτό τους, είναι συνεπώς εθνοκεντρικός. Μια κατάφαση της ανωτερότητας της πολιτιστικής τους υπόστασης, μια άρνηση αναγνώρισης των άλλων ως ίσων. Ο εθνοκεντρισμός εμφανίζεται λοιπόν να είναι το πιο κοινό πράγμα στον κόσμο και από αυτή την άποψη τουλάχιστον
Η δυτική κουλτούρα δεν διακρίνεται από τις υπόλοιπες. Θα μπορούσαμε μάλιστα να πάμε λίγο παραπέρα αυτή την ανάλυση και να θεωρήσουμε τον εθνοκεντρισμό σαν ένα τυπικό χαρακτηριστικό των πολιτιστικών σχηματισμών, σαν εγγενή στην ίδια την κουλτούρα. Είναι μέρος της ουσίας της κουλτούρας να είναι εθνοκεντρική, ακριβώς στο βαθμό που κάθε κουλτούρα θεωρεί τον εαυτό της σαν την κατεξοχήν κουλτούρα. Με άλλα λόγια, η πολιτιστική ξενότητα ποτέ δεν εκλαμβάνεται σε μια θετική διαφορά, αλλά πάντοτε σαν κατωτερότητα σε έναν ιεραρχικό άξονα. Ωστόσο, παραμένει το γεγονός πως αν κάθε κουλτούρα είναι εθνοκεντρική, μόνο η δυτική κουλτούρα είναι εθνοκτονική. Συνεπώς, η εθνοκτονική πρακτική δεν συνδέεται απαραίτητα με την εθνοκεντρική πίστη. Διαφορετικά, όλες οι κουλτούρες θα πρέπει να είναι εθνοκτονικές, όμως κάτι τέτοιο δεν συμβαίνει. Είναι σε αυτό το επίπεδο, νομίζουμε, που μπορεί να εντοπιστεί μια συγκεκριμένη ανεπάρκεια στην έρευνα, την οποία οι πανεπιστημιακοί, δικαίως ασχολούμενοι με το πρόβλημα της εθνοκτονίας, διεξάγουν εδώ και κάμποσο καιρό. Πράγματι, δεν αρκεί να αναγνωρίσουμε και να δεχτούμε την εθνοκτονική φύση και λειτουργία του δυτικού πολιτισμού. Στον βαθμό που ικανοποιούμαστε απλώς με την αναγνώριση του λευκού κόσμου σαν ενός εθνοκτονικού κόσμου, μένουμε στην επιφάνεια των πραγμάτων, επαναλαμβάνοντας έναν λόγο, σαφώς δικαιολογημένο αφού τίποτα δεν έχει αλλάξει, που ήδη έχει υποθεί, για παράδειγμα από την εποχή του Επισκόπου Λασκάζας, στην αυγή του 16ου αιώνα, όταν κατήγγειλε ξεκάθαρα τη γενοκτονία και την εθνοκτονία στις οποίες επέβαλαν οι Ισπανοί τους Ινδιάνους στη Νότια Αμερική και το Μεξικό. Από την ανάγνωση εργασιών αφιερωμένων στην εθνοκτονία, αποκομίζουμε την εντύπωση ότι σύμφωνα με τους συγγραφείς τους, ο δυτικός πολιτισμός είναι ένα είδος αφαίρεσης, χωρίς κοινωνικο-ιστορικές ρίζες, μια αφηρημένη ουσία η οποία πάντοτε εμπεριείχε ένα εθνοκτονικό πνεύμα. Λοιπόν, η κουλτούρα μας με κανένα τρόπο δεν είναι μια αφαίρεση. Είναι ένα αργό προϊόν της ιστορίας, ένα ζήτημα που χρήζει γενεαλογικής έρευνας. Τι είναι αυτό που κάνει τον δυτικό πολιτισμό εθνοκτονικό? Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα. Η ανάλυση της εθνοκτονίας συνεπάγεται μια διερώτηση πέρα από την καταγγελία των δεδομένων, αναφορικά με την ιστορικά προσδιορισμένη φύση του πολιτιστικού μας κόσμου. Είναι συνεπώς προς την πλευρά της ιστορίας όπου πρέπει να στραφούμε. Ο δυτικός πολιτισμός δεν είναι περισσότερο μια υπερχρονική αφαίρεση από ότι μια ομοιογενής πραγματικότητα, μια αδιαφοροποίητη μάζα ταυτοτικών μερών. Αυτή όμως είναι η εικόνα που μοιάζει να μας δίνουν οι προαναφερθέντες συγγραφείς. Αλλά αν η Δύση είναι εθνοκτονική, όπως ο ήλιος είναι φωτεινός, τότε αυτός ο φαταλισμός κάνει την καταγγελία των εγκλημάτων και την έκκληση για προστασία των θυμάτων άχρηστες, μέχρι και γελίες. Μήπως όμως επειδή ο δυτικός πολιτισμός είναι εθνοκτονικός καταρχήν στο εσωτερικό του, μπορεί να είναι εθνοκτονικός στο εξωτερικό του, δηλαδή απέναντι σε άλλους πολιτιστικούς σχηματισμούς, δεν μπορούμε να σκεφτούμε τις εθνοκτονικές τάσεις της δυτικής κοινωνίας χωρίς να τις συνδέσουμε μαζί με ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό του κόσμου μας, ένα χαρακτηριστικό που αποτελεί το κλασικό κριτήριο της διαφοροποίησης του αγρίου από τον πολιτισμένο, του πρωτόγονου κόσμου από τον δυτικό. Ο πρώτος περιλαμβάνει όλες τις κοινωνίες χωρίς κράτος, ο δεύτερος αποτελείται από κοινωνίες με κράτος. Και είναι πάνω σε αυτό το χαρακτηριστικό που πρέπει να προσπαθήσουμε να σκεφτούμε. Μπορούμε δικαιολογημένα να δεχτούμε ότι στη Δύση συνυπάρχουν αυτά τα δύο χαρακτηριστικά, δηλαδή μια εθνοκτονική κουλτούρα και μια κοινωνία με κράτος? Αν έτσι έχουν τα πράγματα, καταλαβαίνουμε γιατί οι πρωτόγονες κοινωνίες μπορεί να είναι εθνοκεντρικές, χωρίς απαραίτητος να είναι εθνοκτονικές, αφότου είναι ακριβώς κοινωνίες χωρίς κράτος. Μπορούμε να εκλάβουμε την εθνοκτονία σαν την καταπίεση των πολιτιστικών διαφορών που θεωρούνται κατώτερες και κακές. Συνεπάγεται την ενεργοποίηση κάποιων αρχών ταύτισης. Ένα σχέδιο αναγωγής του άλλου στον ίδιο, οι Αμαζόνοι Ινδιάνοι καταπιέζονται σαν άλλοι και ανάγονται στον ίδιο, δηλαδή τον Βραζιλιάνο πολίτη. Με άλλα λόγια, η εθνοκτονία καταλήγει στη διάλυση του πολλαπλού στο ένα. Τώρα, τι συμβαίνει με το κράτος? Συμβαίνει ότι στην ουσία μπαίνει στο παιχνίδι μια κεντρομόλος δύναμη, η οποία όταν το απαιτήσουν οι περιστάσεις, τείνει να συντρίβει τις αντίθετες κεντρόφυγες δυνάμεις. Το κράτος θεωρεί τον εαυτό του αλλά και αυτοανακηρύσσεται ως το κέντρο της κοινωνίας, το σύνολο του κοινωνικού σώματος, το απόλυτο αφεντικό των διαφόρων οργάνων αυτού του σώματος. Έτσι, ανακαλύπτουμε στον ίδιο τον πυρήνα της ουσίας του κράτους την ενεργό δύναμη του ενός, την τάση άρνησης του πολλαπλού, τον φόβο και τον τρόμο της διαφοράς. Σε αυτό το τυπικό επίπεδο, βλέπουμε ότι η εθνοκτονική πρακτική και η μηχανή κράτος λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο και παράγουν τα ίδια αποτελέσματα. Τη θέληση να αυληθούν η διαφορά και η ξενότητα, καθώς και μια αίσθηση και ένα γούστο για το ταυτοτικό και το ένα, που μπορούν ακόμη να ανιχνευθούν σε διάφορες μορφές του δυτικού πολιτισμού και του κράτους. Αφήνοντας αυτόν τον τυπικό και κατά κάποιο τρόπο δομιστικό άξονα, προκειμένου να καταπιαστούμε με τον διαχρονικό άξονα μιας συγκεκριμένης ιστορίας, ας εξετάσουμε τη γαλλική κουλτούρα σαν μια ιδιαίτερη περίπτωση του δυτικού πολιτισμού, σαν μια παραδειγματική απεικόνηση του πνεύματος και του πεπρωμένου της Δύσης. Ως προς τη διαμόρφωσή της, καθώς έχει τις ρίζες της ένα εκοσμικευμένο παρελθόν, εμφανίζεται στενά συνδεδεμένη με τη διεύρυνση και την ενίσχυση του κρατικού μηχανισμού, πρώτα υπό τη μοναρχική του μορφή και έπειτα υπό τη ρεπουμπλικανική. Σε κάθε εξέλιξη της κεντρικής εξουσίας, αντιστοιχεί μια εξέλιξη στον κόσμο της κουλτούρας. Η γαλλική κουλτούρα είναι μια εθνική κουλτούρα, η κουλτούρα του Γάλλου.
Η επέκταση της κρατικής εξουσίας συμβαδίζει με την επέκταση της κρατικής γλώσσας, των γαλλικών. Το έθνος μπορεί να θεωρεί τον εαυτό του συντεταγμένο και το κράτος μπορεί να αυτοανακηρύσσεται σαν ο αποκλειστικός φορέας της εξουσίας, αφού οι άνθρωποι επί των οποίων ασκείται η εξουσία του μιλούν την ίδια γλώσσα με αυτό. Η διαδικασία της ενσωμάτωσης σημαίνει προφανώς την καταστολή των διαφορών. Έτσι, στην αυγή του γαλλικού έθνους, όταν η Γαλλία ήταν απλώς μια φραγκική ηγεμονία και ο βασιλιάς της ένας χλωμός λόρδος του Βόρειου Λίγηρα, η σταυροφορία κατά των Αλβιγινών σάρωσε τον Νότο, προκειμένου να καταργήσει τον πολιτισμό του. Το ξερίζωμα της αίρεσης των Αλβιγινών, πρόφαση και μέσο για την επέκταση της μοναρχίας των Καπέτων, που χάραξε σχεδόν οριστικά τα σύνορα της Γαλλίας, εμφανίζεται σε μια περίπτωση καθαρής εθνοκτονίας. Η κουλτούρα της Νότιας Γαλλίας, θρησκεία, λογοτεχνία, ποιήση, καταδικάστηκαν επίστρεπτα και οι άνθρωποι της Λαγκτόν έγιναν πιστοί υπήκοοι του βασιλιά της Γαλλίας. Η Επανάσταση του 1789, με τον θρίαμβο της συγκεντρωτικής λογικής των Ιακωβίνων εις βάρος των ομοσπονδιακών τάσεων των Γυρονδίνων, απογείωσε την πολιτική επιρροή της παριζιάνικης διοίκησης. Οι επαρχίες αρχικά, ως εδαφικές οντότητες, βασίζονταν κάθε μία σε μια αρχαία πολιτιστικά ομοιογενή πραγματικότητα, γλώσσα, πολιτικές παραδόσεις κτλ. Στη συνέχεια, μέσω μιας αφηρημένης διαίρεσης, μετατράπηκαν σε διαμερίσματα, προκειμένου να διαραγεί κάθε είδους αναφορά στις τοπικές ιδιαιτερότητες και συνεπώς να διευκολυνθεί η διείσδυση της κρατικής εξουσίας παντού. Το τελικό στάδιο αυτής της διαδικασίας, μέσω της οποίας οι διαφορές εξαφανίστηκαν προς όφελος της κρατικής εξουσίας, ήταν η Τρίτη Δημοκρατία, όπου οι κάτοικοι του Εξαγώνου μεταμορφώθηκαν οριστικά σε πολίτες μέσω της θεσμοθέτησης των ελεύθερων και υποχρεωτικών κοσμικών σχολείων και της υποχρεωτικής στρατιωτικής θητείας. Οτιδήποτε απέμεινε από την αυτόνομη ύπαρξη του περιφερειακού και αγροτικού κόσμου καταπνίγηκε. Η γαλλοποίηση επετέχθη, η εθνοκτονία ολοκληρώθηκε. Οι παραδοσιακές γλώσσες δέχθηκαν επίθεση σαν παροχημένες τοπικές διάλεκτοι, η ζωή στο χωριό ανάχθηκε στο επίπεδο ενός φορκλωρικού θεάματος προοριζόμενου για την κατανάλωση των τουριστών κτλ. Αυτή η σύντομη ματιά στην ιστορία της χώρας μας αρκεί για να δείξει ότι η εθνοκτονία, ως η λίγο πολύ αυταρχική καταπίεση των κοινωνικοπολιτικών διαφορών, είναι ήδη εγγεγραμμένη στη φύση και τη λειτουργία της κρατικής μηχανής, η οποία παγιώνει τις σχέσεις της με τα άτομα. Για το κράτος, όλοι οι πολίτες είναι ίσοι απέναντι στον νόμο. Το να λέμε ότι η εθνοκτονία, ξεκινώντας από το γαλλικό παράδειγμα, είναι μέρος της ενοποιητικής ουσίας του κράτους, μας οδηγεί στο λογικό συμπέρασμα ότι όλοι οι κρατικοί σχηματισμοί είναι εθνοκτονικοί. Ας εξετάσουμε συντομία τις περιπτώσεις κρατών αρκετά διαφορετικών από τα ευρωπαϊκά κράτη. Οι Ίνκας έφτιαξαν μια κυβερνητική μηχανή στις Άνδης, που οι Ισπανοί εκτιμούσαν τόσο για την τεράστια εδαφική της επέκταση, όσο και για την ακρίβεια και τη λεπτομέρεια των διοικητικών τεχνικών της, που επέτρεπαν στον αυτοκράτορα και τους αναρρύθμιτους γραφειοκράτες του να ασκούν σχεδόν πλήρη και διαρκή έλεγχο στους κατοίκους της αυτοκρατορίας. Η βασικά εθνοκτονική όψη αυτής της κρατικής μηχανής γίνεται εμφανής μέσα από την τάση της να μετατρέψει τους νεοκατακτημένους πληθυσμούς σε Ίνκας. Όχι μόνο τους επιβάλλει να αποτείνουν φόρο τιμή στους νέους αφέντες, αλλά τους εξαναγκάζει να έχουν και τα ίδια τελετουργικά με τους κατακτητές τους, λατρεύοντας τον ήλιο, δηλαδή τον ίδιο τον Ίνκα. Η κρατική θρησκεία επιβαλλόταν βιαίως, ασχέτως της βλάβης που επέφερε στις τοπικές λατρείες. Όμως είναι εξίσου αλήθεια ότι η πίεση που ασκούσαν οι Ίνκας στις σπουδουλωμένες φυλές ποτέ δεν έφτασε στη βία του μανιακού ζήλου με τον οποίο οι Ισπανοί θα εξολόθρευαν αργότερα την ιθαγενική ειδωλολατρεία. Μέσω πρικισμένων διπλωματών, οι Ίνκας ήξεραν να ασκούν βία όποτε ήταν αναγκαίο, με την οργάνωσή τους να αντιδρά με τη μέγιστη κτηνοδία, όπως συμβαίνει με όλους τους κρατικούς μηχανισμούς όταν αμφισβητείται η εξουσία τους. Οι συχνές εξεγέρσεις εναντίον της κεντρικής εξουσίας του Κούσκο καταρχήν καταστέλλονταν ανελέητα και έπειτα τιμωρούνταν με τις μαζικές μεταφορές των ιτημένων σε περιοχές πολύ απομακρυσμένες από τα εδάφη καταγωγής τους, δηλαδή από εδάφη που χαρακτηρίζονταν από ένα δίκτυο τόπων λατρείας, πηγές, λοφοπλαγιές, σπήλαια. Ξερίζωμα, απεδαφικοποίηση, εθνοκτονία. Η εθνοκτονική βία, όπως η άρνηση της διαφοράς, αποτελεί ξεκάθαρα μέρος της ουσίας του κράτους στις βαρβαρικές αυτοκρατορίες όπως και στις πολιτισμένες κοινωνίες της Δύσης. Όλες οι κρατικές οργανώσεις είναι εθνοκτονικές. Η εθνοκτονία είναι ο φυσιολογικός τρόπος ύπαρξης του κράτους. Υπάρχει συνεπώς μια συγκεκριμένη οικουμενικότητα στην εθνοκτονία, με την έννοια ότι είναι χαρακτηριστικό όχι μόνο ενός ακαθόριστου, απροσδιόριστου εντός εισαγωγικών λευκού κόσμου, αλλά ενός συνόλου κοινωνιών οι οποίες είναι κοινωνίες με κράτος. Ο στοχασμός περί την εθνοκτονία συμπεριλαμβάνει μια ανάλυση του κράτους, αλλά πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Πρέπει να περιοριστούμε στην παρατήρηση ότι η εθνοκτονία είναι το κράτος και ότι από αυτή την άποψη όλα τα κράτη είναι ίσα. Κάτι τέτοιο θα σήμαινε να πέσουμε και πάλι στο αμάρτημα της αφαίρεσης, με το οποίο μόλις προηγουμένως προσεγγίσαμε τη σχολή της εθνοκτονίας. Αυτό για μια ακόμη φορά θα σήμαινε πως αγνοούμε τη συγκεκριμένη ιστορία του πολιτισμικού μας κόσμου. Πού εντοπίζουμε τη διαφορά που μας εμποδίζει να βάλουμε τα βαρβαρικά κράτη, τους Ίνκας, τους Φαραώ, τον Ανατολικό Δεσποτισμό κτλ. Και τα πολιτισμένα κράτη, τον Δυτικό κόσμο, στο ίδιο επίπεδο ή στο ίδιο τσουβάλι. Ανοιχνεύουμε αυτή τη διαφορά καταρχήν στο επίπεδο της εθνοκτονικής ικανότητας των κρατικών μηχανισμών.
Στην πρώτη περίπτωση, αυτή η ικανότητα περιορίζεται όχι από την αδυναμία του κράτους, αλλά αντιθέτως από τη δύναμή του. Η εθνοκτονική πρακτική, η κατάργηση της διαφοράς όταν μετατρέπεται σε αντίθεση, πάβει όταν η κρατική ισχύς δεν διατρέχει πλέον κανένα κίνδυνο. Οι Ίνκας ανέχονταν τη σχετική αυτονομία των κοινοτήτων των Άνδεων, εφόσον οι τελευταίες αναγνώριζαν την πολιτική και θρησκευτική εξουσία του αυτοκράτορα. Επισημαίνουμε από την άλλη ότι στη δεύτερη περίπτωση, τα δυτικά κράτη, η εθνοκτονική ικανότητα είναι απεριόριστη, αχαλήνοτη. Είναι ακριβώς για αυτό το λόγο που μπορεί να οδηγήσει στη γενοκτονία, που μπορεί κανείς πραγματικά να θεωρήσει τον δυτικό κόσμο σαν απολύτως εθνοκτονικό. Αλλά πού προέρχεται κάτι τέτοιο? Τι περιέχει ο δυτικός πολιτισμός που τον καθιστά πύρος πιο εθνοκτονικό από άλλες κοινωνικές μορφές? Είναι το σύστημά του της οικονομικής παραγωγής, για την ακρίβεια ένας χώρος απεριόριστος, ένας χώρος χωρίς συγκεκριμένο τόπο, με την έννοια της συνεχούς απόθεσης των συνόρων, ένας άπειρος χώρος συνεχούς παραχάραξης. Αυτό που διαφοροποιεί τη Δύση είναι ο καπιταλισμός ως η αδυναμία παραμονής εντός ενός συνόρου, ως το πέρασμα όλων των συνόρων. Είναι ο καπιταλισμός ως ένα σύστημα παραγωγής για το οποίο τίποτα δεν είναι αδύνατο, όντας κάτι τέτοιο αυτός σκοπός του, είτε φιλελεύθερη ιδιωτική όπως στη Δυτική Ευρώπη, είτε σχεδιασμένη κρατική όπως στην Ανατολική Ευρώπη. Η βιομηχανική κοινωνία, η πιο τρομερή μηχανή παραγωγής, είναι εξίσου η πιο τρομερή μηχανή καταστροφής. Φυλές, κοινωνίες, άτομα, χώρος, φύση, θάλασσες, δάση, υπέδαφος. Όλα είναι χρήσιμα, όλα πρέπει να χρησιμοποιηθούν, όλα πρέπει να είναι παραγωγικά, με την παραγωγικότητα να οθείται στο μέγιστο βαθμό της έντασής της. Να γιατί δεν μπορεί να γίνουν αποδεκτές κοινωνίες που αφήνουν τον κόσμο στην αρχική ήσυχη μη παραγωγικότητά του. Να γιατί στα μάτια της Δύσης το περιττό που αντιπροσωπεύει μη εκμετάλλευση τεράστιων πόρων δεν είναι ανεκτό. Η επιλογή που απομένει σε αυτές τις κοινωνίες τις θέτει ενώπιον του εξής διλήμματος. Είτε θα προχωρήσουν στην παραγωγή, είτε θα εξαφανιστούν, είτε εθνοκτονία, είτε γενοκτονία. Στα τέλη του 19ου αιώνα, οι Ινδιάνοι των Πάμπας της Αργεντινής εξολοθρεύτηκαν εντελώς, προκειμένου να επιτραπεί η εκτεταμένη εκτροφή γελαδιών και προβάτων, στην οποία βασίστηκε ο πλούτος του αργεντίνικου καπιταλισμού. Στις αρχές του 20ου αιώνα, εκατοντάδες χιλιάδες Ινδιάνοι του Αμαζονίου χάθηκαν από τα χτυπήματα αυτών που έψαχναν καουτσούκ. Προσφάτως, σε ολόκληρη την Νότια Αμερική, οι τελευταίοι ελεύθεροι Ινδιάνοι σαρώνονται από την τεράστια επίθεση της οικονομικής μεγέθυνσης και πιο συγκεκριμένα της βραζιλιάνικης. Οι διεπηρωτικοί δρόμοι, η κατασκευή των οποίων επιταχύνεται, αποτελούν τους άξονες αποικιοποίησης των περιοχών από όπου περνούν, αλίμονος στους Ινδιάνους που βρίσκονται στο δρόμο τους. Τι βαρύτητα έχουν αρκετές χιλιάδες μη παραγωγικοί βάρβαροι σε σύγκριση με τον πλούτο που αποφέρει ο χρυσός, οι σπάνιες γαίες, το πετρέλαιο, τα ράντσα με τα γελάδια, οι φυτίες του καφέ κτλ. Παρήγαγε ή πέθανε. Αυτό είναι το σύνθημα της Δύσης. Οι Ινδιάνοι της Βόρειας Αμερικής το έμαθαν πάνω στο πετσί τους. Εξοντώθηκαν σχεδόν μέχρι ενός, προκειμένου να επιτραπεί η παραγωγή. Ένας από τους εκτελεστές τους, ο στρατηγός Σέρμαν, δήλωσε με αφέλεια σε μια επιστολή που έστειλε στον διάσημο φωνέα Ινδιάνων Buffalo Bill. Ανοίγουν εισαγωγικά. Στον βαθμό που μπορώ να τους υπολογίσω, το 1862 υπήρχαν περίπου 9,5 εκατομμύρια βούβαλοι στις πεδιάδες ανάμεσα στο Μισούρι και τα Rocky Mountains. Όλοι τους εξαφανίστηκαν, κυνηγημένοι για το κρέας, το δέρμα και τα κοκαλά τους. Την ίδια χρονιά υπήρχαν περίπου 165.000 πόνι, σιού, σεγέν, καϊόβα και απάτσι, των οποίων η ετήσια τροφή εξαρτιόταν από αυτούς τους βούβαλους. Επίσης εξαφανίστηκαν και αντικαταστάθηκαν από διπλάσιους και τριπλάσιους λευκούς άνδρες και γυναίκες, που μετέτρεψαν αυτά τα εδάφη σε κήπους και οι οποίοι μπορούν να απαριθμούνται, να φορολογούνται και να κυβερνώνται σύμφωνα με τους νόμους της φύσης και του πολιτισμού. Αυτή ήταν μια ωφέλιμη αλλαγή και θα τη φτάσουμε μέχρι το τέλος. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Ο στρατηγός είχε δίκιο. Η αλλαγή θα φτάσει μέχρι το τέλος. Θα σταματήσει όταν δεν θα έχει μείνει πια τίποτα να αλλάξει.